Η Κόζα Μόστρα και ο Γάθωνας τα κατάφεραν και πέρασαν στον τελικό της Eurovision που θα γίνει αύριο. Βέβαια, η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Ελλάδα τελευταία από τα τραγούδια που προκρίνονταν. Ο Γιώργος Βότσκαρης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο. Νομίζω ότι μέχρι να μας ανακοινώσουν μας βρήκε πραγματική τρικυμία και εμάς όλοι στην Ελλάδα, καθώς κανένας δεν περίμενε θα μας ανακοινώσουν τελευταίους. Βέβαια είναι τυχαία η σειρά με την οποία ανακοινώθηκαν οι χώρες, θα πρέπει να πούμε. Ώστε να ακούσουμε λοιπόν τον Γκρις, όλων πήγε η καρδιά του στην κούλουρη και γύρισε. Όταν ακούστηκε όμως όλοι ηρεμήσαμε. Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν, η Ελλάδα τα πήγε μια χαρά από ό,τι ακούγεται. Μάλιστα οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι ότι η Ελλάδα πιθανότητα έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα και τον ημιτελικό. Αυτό είναι το σενάριο που παίζει, ή αυτή η Νορβηγία ή το Αζερμπαϊτζάν. Μία από τις τρεις χώρες λοιπόν φέρεται να έχει κερδίσει τον πρώτο ημιτελικό και οι άλλες δύο να ακολουθούν σε πολύ κοντινή απόσταση. Γεγονός που έχει ανεβάσει την Ελλάδα και στα στοιχήματα όπως θα δούμε. Καθώς από την ώρα που συμπληρώθηκε το 26ο του μεγάλου τελικού του Σαββάτου, έχουμε και λέμε φαβορή η Δανία. Ήταν από την αρχή, παραμένει και πολλοί πιστεύουν ότι τελικά ο διαγωνισμός του χρόνου θα φιλοξενηθεί στην Κοπενχάγη. Ακολουθεί η Νορβηγία και η Ουκρανία. Ενώ η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα στοιχήματα έρχεται 8η για να κερδίσει τον τελικό της Eurovision. Κάτι που έχει αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Σε ποια θέση θα διαγωνιστεί η Ελλάδα? Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί λοιπόν 21η, θεωρείται πάρα πολύ καλή θέση στους 26. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα τα μεγάλα φαβορία, οι χώρες που ακούγονται ότι μπορεί να κερδίσουν τον διαγωνισμό, εμφανίζονται από τη 18η θέση και κάτω. Δηλαδή, 18η Ιθανία, ακολουθεί 20η Αζερμπαϊτζάν, 21η Ελλάδα, η Ουκρανία που και αυτή είναι στα φαβορή, 22η, 24η η Νορβηγία θα εμφανιστεί και φυσικά όσο θα περνάει η ώρα το Σάββατο βράδυ θα μεγαλώνει και η αγωνία. Πάντως, οφείλουμε να πούμε ότι οι αντιδράσεις του κοινού μέσα στο στάδιο ήταν πραγματικά σε συνεπέρνα. Δηλαδή, όλοι καταλάβανε ότι το τελικό τραγούδι ξεχώρισε στο δεύτερο ημιτελικό. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι είπαν αμέσως μετά την πρόκληση στον τελικό. Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. What was it that brought you to the final? I don't know, maybe some people, you know, were a little bit drunk. No. We don't really care, you know, about the thing that brought us to the final. We really care about the... Okay, I'm not drunk. Don't eat the microphone. I can't listen, you know, very much here, but... actually, the most important thing for us is that we're through to the final, so we don't like, you know, to search for explanations and stuff about how did we go to the final. You know, I was looking for my fiance. Where was she? She was somewhere, I don't know. Have something for you, which I'm sure that you... Okay, someone please. What is that? A strawberry coffee, and I'm sure you will need it till Saturday. Because it's been had many times in the past, but really since 2004, I succeed to the final because of neighboring voting, and that's it. What do you have to say to all these people who think that Greece is to the final just because of that? Okay, here's my answer. You know, I'm a big fan of football, in case you don't know. Yeah. And I love fair play. So, I don't mind if Cyprus, if we won't get from Cyprus 12 points or whatever, the biggest one, really. I'm a big fan of fair play and I prefer fair play in Eurovision too.